Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ, πριν ξεκινήσει τη σημερινή μας παρουσίαση, γράψτε μου στο chat εάν ακούμε καλά και θα αρχίσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, βλέπω πως είναι όλα μια χαρά. Σας χαιρετώ για μία ακόμη φορά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση, η οποία, όπως πάντα, αποτελείται από δύο κομμάτια. Ξεκινάμε με την παρουσίαση της τεχνολογίας σε καινούριους επενδυτές και ενδιαφερόμενους. Λέμε για τα πλεονεκτήματα της εταιρείας, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και λίγο την ιστορία της. Και μετά προχωράμε στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης, όπου αφορά τα πιο πρόσφατα νέα που έχει αναρτήσει η εταιρεία στην επίσημη σελίδα της. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα στο πρώτο μας φόντο, φωτίζει ακόμα. Φόρτισε. Σας φόρτισε, σε μένα έχει φορτίσει, αλλά έχουμε εδώ πέρα έναν πίνακα ενός καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο φιλοτέχνησε πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό τον πίνακα απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε λοιπόν ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη, έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Όμως, όλα αυτά τα καινούργια μέσα μεταφοράς έκαναν φυσικά τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο άνετη, τα ταξίδια μας έγιναν μικρότερα. Φυσικά όμως έχουν τα δικά τους μειονεκτήματα και εδώ βλέπουμε πως κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας και γιατί αυτό ίσως και εσείς καταλαβαίνετε πως η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ένα πρόβλημα για το οποίο εάν τώρα δεν πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα, δεν θα μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε, δηλαδή το περιβάλλον δεν θα μπορέσει να γίνει όπως ήταν πριν από 50 ή 100 χρόνια. Ενώ για τα προηγούμενα άλλα προβλήματα μπορούμε να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα και να μειωθεί αυτό το ποσοστό. Ενώ για τη μόλυνση του περιβάλλοντος πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Ο άνθρωπος διαβάζει δρόμους, όπως ξέρετε, κάνει εισβολή στη φύση και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος. Θέλει να πετύχει τους στόχους του και όλα αυτά και φυσικά τον κάνουν να ξεχάσει ότι ο ίδιος καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε πως τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν και διάφορα άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της οξινής βροχής.
που σίγουρα έχετε ακούσει. Προχωράμε στο επόμενο μας πρόβλημα, το οποίο είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν εμείς συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, όπου αυτοί οι σταθμοί λειτουργούν φυσικά με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όμως κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, διότι στο δεύτερο επίπεδο δεν θα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση δρόμων ανάμεσα σε λάκκους, ποτάμια, λίμνες, χαράδια και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τεράστια κατανάλωση υλικών και προφανώς περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι αντίστοιχο, αντίστοιχο στις μέρες μας που βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, τότε καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη βασική διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε αριστερά το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δική τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Ανατόλη Ιουνίτσκι, όπου μας λέει πως δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ έχουμε άλλη μία εικόνα αυτού του καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα. Αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης μας, είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι κάποια καινούρια τεχνολογία, αλλά απλά τις χρησιμοποιούσε με ένα διαφορετικό τρόπο, σαν εδώ που βλέπουμε σε αυτές τις εικόνες. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα έχουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης που συμπληρώνει το κενό της γραμμής. Γύρω-γύρω αυτό που περιβάλλει το εσωτερικό είναι το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και άλλους παράγοντες που δεν μπαίνουν σε κατηγορία, όπως για παράδειγμα τις τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και άντες φυσικά, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας
Και τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Βλέπουμε στην πρώτη μας εικόνα το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το επόμενο μας όχημα είναι το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδής σωλήνας με χσίμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στην συντήρηση. Το επόμενο μας όχημα είναι το ημιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Και εδώ έχουμε το άκαμπτο. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο όχημα της λίστας μας, το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, που είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ελπίζω να ακούσετε, γιατί μου διακόπηκε για κάποιο λόγο. Λοιπόν, θα το ξαναπώ. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορτής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής που έχετε ακούσει αυτή την παρουσίαση, είναι φυσικά για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούρια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες. Όμως, σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε και υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, διότι έχουμε ήδη τονίσει αρκετές φορές μέχρι στιγμής αυτή την παρουσίαση για το πόσο πολύ μας ενδιαφέρει η οικολογία και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειες, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε έδαφος
από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύριες εκτάσεις εφορής γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Βλέπουμε στο πρώτο μας εικονίδιο έχουμε ένα όχημα το οποίο προορίζεται για αστική χρήση, δηλαδή θα κάνει μεταφορές επιβατών μέσα στην πόλη. Παίρνει 14 άτομα το βαγόνι και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ το άλλο, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα που μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε πως έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση οχημάτων με ζώα ή ακόμα και με ανθρώπους και φυσικά μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως και εσείς γνωρίζετε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση της Skyway υπάρχοντα. Τώρα θα ακολουθήσουν slides που θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα είναι ουσιαστικά διαγράμματα και θα τα αναλύσουμε ένα προς ένα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλόχιες δαπάνες και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αίωση και έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Βλέπουμε, ας πούμε, τις οδικές μεταφορές, οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά, το σιδηρόδρομο και φυσικά τα οχήματα της Skyway, τα οποία έχουν το μικρότερο ποσοστό και είναι με το πράσινο. Εδώ στις λειτουργικές δαπάνες βλέπουμε πως έχουν ανέβει τα ποσοστά. Όμως η διαφορά συνεχίζει να παραμένει πολύ μεγάλη ανάμεσα στο πρώτο και στο τελευταίο, όπου τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό ακόμα και εδώ και έχουν και εδώ τις λιγότερες λειτουργικές δαπάνες. Εδώ τώρα στην περιβαλλοντική μόλυνση βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε τις οδικές μεταφορές τις είδαμε νωρίτερα και σε ένα άλλο διάγραμμα που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα και αυτό μας βγάζει σε ένα μικρό ή μεγάλο συμπέρασμα, όπως θέλετε μπορείτε να το εκλάβετε, ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, διότι έχουν εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό,
Αλλά φυσικά και για μας, καθώς εκεί γίνονται και τα περισσότερα αυτοκίνητα στο δρόμο, ατυχήματα στο δρόμο. Εδώ βλέπουμε φυσικά τα οχήματα της Skyway, τα οποία έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα, ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Και για ακόμη μια φορά είναι εμφανής η τεράστια διαφορά που έχουν με τις οδικές μεταφορές. Και σχετικά με τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυτό φυσικά επιτρέπει στις γραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Μετά από αυτό βλέπουμε άλλα μέσα μεταφοράς όπως το όχημα μαγνητικής αιώρησης. Έχουμε το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway. Εδώ στην μεταφορά βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό έχουν τα οχήματα της Skyway ως τα πιο ικανά μέσα μεταφοράς. Μετά από αυτό βλέπουμε πως ακολουθεί με σχετικά μικρή διαφορά το μετρό και με αρκετά μεγάλη διαφορά το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση στο πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα φεύγοντας από τα διαγράμματα θα σας δείξω και λίγο τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικρών φορτίων, διότι τα οχήματα της Skyway εκτός από επιβάτες, ανθρώπους μεταφέρουν και διάφορα αγαθά, εμπορεύματα. Είναι ουσιαστικά τα φορτηγά της εταιρείας, αυτά εδώ πέρα. Το Unicorn, όπως ονομάζεται, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, φτάνει ή καλύτερα έχει ως μέγιστη ταχύτητα που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και εδώ έχουμε μια άλλη εικόνα που μας δείχνει αυτά τα οχήματα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει φυσικά να περάσουν από πάρα πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι αυτή η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές, μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 10 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα εύρεση τεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά, κυπηβατικά, αστικά και κυπηρεστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ekaterina Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το EcaFest, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται εδώ για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα που έχει η εταιρεία και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιρείων Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.
Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, χωρίς φυσικά να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια σαν αυτά που βλέπετε εδώ, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε όλες αυτές τις εταιρείες που σίγουρα ξέρετε και έχετε ακούσει. Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι φυσικά ότι ξεκίνησαν κάποτε από το μηδέν. Στην αφετηρία τους, ίσως κανένας ποτέ δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν σε αυτό το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε δειλά-δειλά σαν μία ιδέα, όπως και αυτές οι εταιρείες, μετά έγινε έργο και πλέον είναι αυτή η τεχνολογία που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά. Και γι' αυτό θα δείτε κι εσείς πως θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς είναι μια πολλά υποσχόμενη εταιρεία και έχει και αυτή με τη σειρά της να προσφέρει πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό το λόγο, μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει διαρκώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα συνεψίσουμε στην πρώτη μας παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και παράλληλα φροντίζει τον πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε με την πρώτη μας παρουσίαση. Πριν πάμε στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασής μας, όπου αφορά τα νέα της εβδομάδας, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat, όπου μπορείτε να εκφράσετε ελεύθερα τις απόψεις σας ή κάποια ερώτηση που ίσως έχετε. Και θα προχωρήσουμε τώρα στα νέα. Τώρα για τα νέα, να υπενθυμίσω πως κάθε φορά στα chat που έχουμε για την εταιρεία, όπου είναι οι διάφοροι επενδυτές και συνεργάτες της εταιρείας, αναρτούμε κάθε εβδομάδα τα links που πατώντας τα θα βρεθείτε στον ιστότοπο της εταιρείας και θα μπορέσετε να διαβάσετε το άρθρο, έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι. Αλλά και φυσικά μπορείτε να τα διαβάσετε και μόνοι σας στο back office. Εκεί πέρα υπάρχουν τα νέα της εταιρείας και σας προτρέπω να τα διαβάζετε έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για το πώς προχωράει η εταιρεία μας. Και προχωράμε τώρα στην παρουσίασή μας. Θα αρχίσουμε με το οποίο το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και μετά θα μπούμε και σε ένα καινούριο νέο. Η UNISCI Stream Technologies συνεχίζει τις εργασίες για την ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών του El Salvador. Ο Προεδρικός Επίτροπος για Στρατηγικά Έργα, Christian Flores, είχε ανακοινώσει νωρίτερα τα σχέδια της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία UST. Περισσότεροι από περίπου 1,5 εκατομμύρια επισκέπτες επισκέφτηκαν το El Salvador το 2021 και αυτό μαζί με την υψηλή πληθυσμιακή αύξηση της περιοχής απαιτεί μια αποτελεσματική ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών. Ένας μεγάλος αριθμός αρχιτεκτονικών μνημείων και η πυκνή αστική ανάπτυξη έχουν δημιουργήσει ζήτηση για χρήση εναλλακτικής τεχνολογίας μεταφορών. Ένα τέτοιο σύστημα μεταφορών θα διασφαλίζει την μεταφορά μεγάλου αριθμού επιβατών χωρίς να επηρεάζει αντικείμενα ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.
Η Unis Kitchen Technologies προσφέρει μη επανδρωμένα ηλεκτρικά οχήματα σε χαλίδινους τρέχουν αποτελεσματική και ασφαλή μεταφορά έως και 50.000 ατόμων την ώρα. Οι πίστες της UST μπορούν να τοποθετηθούν σε υπάρχουσες αστικές περιοχές και να ταιριάζουν αρμονικά στην τοπική αρχιτεκτονική. Ταυτόχρονα, η κατασκευή συγκροτημάτων της UST είναι πιο προσιτή σε σύγκριση με την τοποθέτηση σιδηροδρόμων ή δρόμων. Επιπλέον, η μεταφορά UST είναι ιδανική για εκδρομές, για παράδειγμα σε εθνικά πάρκα ή φυσικά καταφύγια. Οι τουρίστες και οι κάτοικοι του Ελσαλβαδόρ θα μπορούν να απολαμβάνουν γραφική θέα χωρίς την παρέμβαση συγκοινωνιών στο οικοσύστημα της περιοχής. Και παρεμπιπτόντως, το σύστημα απολυμέσεων που είναι εγκαταστημένο στο U-Pods μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει τον οδηγό. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο επόμενο μας νέο, που δημοσιεύτηκε στις 5 του μηνός και έχει να κάνει με το Μουσείο Μεταφορών της Μόσχας, το οποίο παρουσίασε μία πρόληψη για την ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών της πόλης στο πλαίσιο του έργου γύρω από την Μόσχα πόλη. Οι εικονογραφίσεις που δημιουργούνται από τον υπολογιστή δείχνουν πώς θα αλλάξει η πρωτεύουσα της Ρωσίας στο μέλλον εάν εισαχθούν νέες τεχνολογίες μεταφορών στην υποδομή της. Η έκθεση του Μουσείου Μεταφορών της Μόσχας παρουσίασε επιλογές για την οργάνωση συστημάτων μεταφορών για το συγκρότημα Moscow City και άλλους μητροπολιτικούς κόμβους με μεγάλη κίνηση. Ανάμεσα σε παρόμοιες αστικές διαδρομές είναι και ο τρίτος δακτύλινων μεταφορών, η οδική γέφυρα Νταραγκαμίλαυσκη, η σύραγγα Νταραγκαμίλαυσκη και άλλες. Οι απεικονίσεις εντοπίζουν τις κύριες τάσεις στην ανάπτυξη μεγάλων κόμβων μεταφορών του μέλλοντος. Εξοραϊσμός οργάνωσης διασταυρώσεων πεζών, αντικατάσταση ογκωδών κατασκευών με ελαφριές επιλογές και ανακατομή της επιβατικής κίνησης σε διάφορα επίπεδα. Σύμφωνα με τον υπολογιστή, η καλύτερη λύση σε αυτά τα προβλήματα είναι η χρήση μιας υπερυψωμένης μεταφοράς. Η τεχνολογία της UST συμμορφώνεται με αυτή την ιδέα ήδη σήμερα και εντάσσεται οργανικά στην υποδομή της Μόσχας, ικανοποιώντας τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, φιλικότητας προς το περιβάλλον και προσβασιμότητας. Η υπερυψωμένη διάβαση χορδών σιδηροδρομικών γραμμών βρίσκεται πάνω από το έδαφος, η οποία λύνει αποτελεσματικά το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και εξαλείφει τα ατυχήματα. Το σύστημα κατά του εκτροχιασμού και το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια. Ευελιξία στην κατασκευή της δομής της πίστας, η οποία βασίζεται στην αρχή της προσεκτικής ενσωμάτωσης στο περιβάλλον, η κατασκευή δεν διαταράσσει την κίνηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και διατηρεί το φυσικό τοπίο. Τα συγκροτήματα μεταφορών και υποδομής GUST μπορούν να μεταφέρουν έως και 50.000 επιβάτες την ώρα. Με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχων, η μεταφορά προσαρμόζεται στη ροή των επιβατών, γεγονός που βοηθά στην αποφυγή συνωστισμού στους σταθμούς. Και ταυτόχρονα, η κατασκευή και λειτουργία συγκροτημάτων UST είναι οικονομικά πιο κερδοφόρο σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς. Αυτό οφείλεται στη χαμηλή κατανάλωση υλικών, στις ανυψωτικές διαβάσεις με χορδές σιδηροτροχές και στην απουσία ανάγκης κατασκευής ανυψωτικών διαδρομών, γέφυρων, χωμάτινων αναχωμάτων και πολυεπίπεδων κόμβων. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας για μία ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ για όσους έκατσαν μέχρι το τέλος της παρουσίασης. Τώρα θα τα ξαναπούμε ξανά την επόμενη Τρίτη, στις 8 η ώρα, όπως πάντα. Και θα σας περιμένω να σας δω και εκεί. Οπότε, με αυτά σας καληνυχτίζω. Ερωτήσεις από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν, οπότε μπορούμε να κλείσουμε την παρουσίαση εδώ. Να υπενθυμίσω
να μπαίνετε για να διαβάζετε τα νέα είτε από τις δικές μας συνομιλίες, είτε από το δικό σας back office, από που θέλετε, έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για την εταιρεία μας. Οπότε σας καληνυχτίζω και θα τα ξαναπούμε ξανά την επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ!